Εχθές το βράδυ έγινε ένα επεισόδιο μεταξύ δύο μεταναστών. Κάποιος πήρε το κινητό του άλλου και έγινε μία μικροσυμπλοκή και ένας μικροτραυματισμός. Επενέβη η αστυνομία και τα ΜΑΤ που όπως βλέπετε είναι εδώ μέρα νύχτα. Αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι μία ολυμπιακή εγκατάσταση την οποία το κράτος αποφάσισε να τη χρησιμοποιήσει για τη φιλοξενία μεταναστών, διότι αυτοί που είναι τώρα εδώ δεν είναι πρόσφυγες πολέμου, είναι οι μετανάστες που παράνομα έχουν μπει στη χώρα. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούν μία πραγματική εγκατάσταση που λειτουργεί, η μοναδική από όλες τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, και θέλω να σας πω ότι πιάνεται η ψυχή μου όταν μπαίνω μέσα στο τέκβοντο και βλέπω την κατάσταση που επικρατεί. Επειδή, ξέρετε, αυτή η απόφαση είναι κυβερνητική και όχι δημοτική, γιατί το τέκβοντο ανήκει μόνο χωροταξικά στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Διοικητικά είναι στην ελληνική εταιρεία, στα ελληνικά τουριστικά ακίνητα του Δημοσίου. Δυσκολεύομαι να καταλάβω εάν στις 16 του μηνός που θα φύγουν αυτοί που είναι τώρα εδώ θα μπορεί να αποκατασταθεί το τέκβοντο για να δεχθεί τους ευρωπαϊκούς αγώνες του kickboxing. Θέλω να πιστεύω ότι με τις συνεχείς τηλεφωνικές επαφές και προσωπικές επαφές που έχω με τον Υπουργό Μετανάστευσης ότι το πράγμα θα εκτονωθεί και θα έρθουμε στην πραγματική λειτουργία. Δεν μπορούν αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε εδώ, να τρώνε, να αφοδεύουν και μετά να βγαίνουν βόλτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι σχέδιο έχει επιτέλους η κυβέρνηση να το εφαρμόσει? Πάντως εδώ δεν μπορεί να μείνει για περισσότερο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Είπα 16 του μηνός πρέπει να φύγουν. Αλλιώς. Πρέπει να καθαριστεί, αλλιώς, να προετοιμαστεί. Ιδάλλως δεν μπορούν να γίνουν οι αγώνες. Αλλά αυτό είναι δεδομένο. Είναι... με έχει διαβεβαιώσει ο Υπουργός Μετανάστευσης ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Για μας το πρώτιστο που τίθεται πλέον είναι η δημόσια ασφάλεια και κυρίως η ασφάλεια των κατοίκων μας. Να μας πούν και να μας εγγυηθούν ότι εφόσον θέλουν να δημιουργήσουν αυτόν τον καταβλισμό μέσα στην περιοχή μας, πράγμα για το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνος, ποιος θα εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων του Ελληνικού και της Αργυρούπολης? Έχουν υπάρξει περιστατικά δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, περιστατικά έχουν υπάρξει εντός του κέντρου, όπου έχουν δημιουργηθεί συμπλοκές μεταξύ των μεταναστών, όχι έξω στις γειτονιές. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν δεν μεταφερθεί και εκτός του κέντρου κάποια στιγμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν και βγαίνουν ανεξέλεγκτοι. Κανείς δεν τους φυλάει, κανείς δεν τους ελέγχει και δίπλα ακριβώς είναι τα σπίτια. Να σημειωθεί ότι στα 150 μέτρα είναι το Ολυμπιακό γήπεδο του μπάσκετ, το οποίο προπονούνται καθημερινά 300 παιδιά. Κύριε Δήμαρχε, έχουν στηθεί σκηνές μέσα στο Ελληνικό? Εχθές το βράδυ πήρα κάποιες φωτογραφίες, δεν τις έχω δει εγώ προσωπικά, σήμερα θα πάω στο χώρο να το δω, όπου είχαν στήσει δύο μεγάλα αντίσκηνα. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σχέδιο για να γίνει καταβλισμός. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ξέρουμε σήμερα, αλλά όπως και να έχει, δεν μπορούμε να δεχτούμε να γίνει προσφυγικός καταβλισμός μέσα στο Ελληνικό. Σε καμία περίπτωση. Με την ανοιχτή μας επιστολή προς το Υπουργείο Μετανάστευσης, δηλώσαμε προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς τον κύριο Υπουργό την εντονότατη ανησυχία μας, διότι πρώτον διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο και δεύτερον δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, καμία συνεννόηση και καμία συνεργασία της αυτοδιοίκησης με το αρμόδιο Υπουργείο που διαχειρίζεται κάτι τόσο πολύ σημαντικό που είναι σε εξέλιξη στις περιοχές μας. Απευθύνουμε ίστατη έκκληση στην πολιτεία να μας ενημερώσει για το πώς προχωρούν τα πράγματα. Απευθύνουμε ίστατη έκκληση γιατί αυτό που συμβαίνει αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι ένα κέντρο φιλοξενίας, όταν λειτουργεί σωστά, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ όμως δεν έχουμε οργανωμένες δομές, έχουμε μια προχειρότητα η οποία πλέον είναι ανεξέλεγκτη.